Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα. Τη βλέπω τώρα τη Μέμη, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου μα καθόλου πώς ήταν πριν έρθει το πρωινό. Θα με βοηθήσετε? Το Μέμη από πού βγαίνει? Από το Γερασιμούλα. Ωραίο είναι. Διαφορετικό όνομα. Τι κάνεις? Ναι, ναι. Καλά, εσύ. Μην μιλάς στο πληθυντικό. Ωραία, θα μιλάμε στον ειδικό. Εντάξει. Εντάξει. Πάνω κάτω είμαστε και στην ίδια ηλικία. Εσύ είσαι Μέμη μου παντρεμένη και έχεις δύο κοριτσάκια. Σωστά. Πόσο χρονών? Η Αναστασία είναι 9 χρονών. Ναι. Πάει τρίτη δημοτικού και τώρα έχουμε και ένα άλλο κοριτσάκι Μπέμπα που είναι 3 μηνών. Και αν και σε μια ηλικία που μπορεί να το βλέπει και σαν να κάνει τη μαμά τέλος πάντων. Ναι, το ζήταγε κιόλας, ήθελε ένα αδερφάκι και το είχε ζητήσει και τον Άγιο Βασίλη, οπότε σκέφτεται ότι το έφερε ο Άγιος Βασίλης. Το είχε ζητήσει τον Άγιο Βασίλη, αυτό ναι. Το δώρο που είχε γράψει. Ναι. Τι είχε γράψει? Ότι Άγιο Βασίλη θέλει ο μπαμπάς και μάλλον να φέρουν ένα μωράκι. Έλα. Εντάξει. Άρα με χαρά. Ναι, με χαρά, με χαρά. Το ήθελε πολύ, ε. Ναι. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένη με τον σύζυγό σου? 12. Ούτε πολλά ούτε λίγα, είστε καλά? Ναι, καλά είμαστε. Παντρευτικά πτέ από μεγάλο έρωτα? Ναι, είχαμε σχέση πριν αρκετά χρόνια. Δηλαδή? 10. Άρα είστε 22 χρόνια μαζί. Ναι, ναι. Και τώρα εσύ τι θέλεις να αλλάξεις, για πες μου. Σε επηρέασε η δεύτερη γέννα? Όχι, απλώς με επηρέασε κατά ένα βαθμό, αλλά θέλω να κάνω πλέον κάτι για μένα. Θέλω να κάνω εγώ για μένα να αλλάξω. Βλέπεις να έχεις διαφορές με το πώς ήσουν παλιά? Ναι, έχω διαφορές, ναι. Το μόνο που έχει μείνει ίδιο είναι το χρώμα στα μαλλιά, τίποτα άλλο. Τι εννοείς? Ήμουνα ξανθιά, πάντα ήθελα. Ναι, ναι, μετά, το κατάλαβα. Τα άλλα πώς άλλαξαν, ήμουνα να καταλαβαίνω. Πιο αδύνατη. Τώρα είμαι στα κιλά σου, είναι το πιο το top που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Τι άλλο θα ήθελες να διορθώσεις? Είμαι ανοιχτή σε όλες τις αλλαγές. Ό,τι είναι να γίνει. Έχεις για να. Έχεις ωραία φρύδια πάντως. Τα έχεις βαμμένα? Όχι, το δικό μου είναι. Το δικό σου είναι? Ναι. Τι άλλο θα ήθελες να αλλάξεις? Το χαμόγελό μου, τα δόντια. Τα δόντια. Ναι. Ναι. Στο πρόσωπο μου δεν ξέρω αν θέλει κάτι. Τώρα που ήρθες, τι σου είπε ο σύζυγος? Καταρχήν ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη και λέω, κληρώθηκα και θα πάω στη ΦΕΗ. Μου λέει, τι θα κάνεις στη ΦΕΗ? Λέω, θα μεταμορφωθώ. Μου λέει... Τι θα κάνω, πες. Ναι. Δεν τα άμαθες. Και μου λέει, εντάξει, να πας. Αλλά εγώ δεν θα βγω. Όχι, λέω, δεν θα βγεις εσύ, εγώ θα βγω. Θέλω πάρα πολύ η Μέμη να έχει χρόνο στο ταξίδι μας. Ό,τι θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ναι θα πω. Ναι, πες ναι και ας το πάνω. Εγώ θα πω ναι. Εντάξει. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Νομίζω δικαίως δεν θυμόμουν πώς ήσουν. Μπορούμε να ξανάχουμε λίγο τα πλάνα πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, να ξαναδούμε λίγο το πώς ήταν η Μέμη. Που εντάξει, ένα νέο κορίτσι
Αλλά πραγματικά είσαι πολύ διαφορετική. Ευχαριστώ. Σου αρέσεις? Πάρα πολύ. Σου αρέσεις πολύ. Έλα να καθίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα. Να έρθουν μέσα όλοι όσοι βοήθησαν. Κάθισε δίπλα μου, Μέμη μου. Έλα Μαρία, Μαρία Χατζηαναστασίου. Έλα από εδώ. Καλωσορίσατε. Περάστε όλοι. Μέση, ωραία. Απολαύσουμε και δύο. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα μαλλιά, γιατί είναι μεγάλη και η αλλαγή στα μαλλιά, θέλω μόνο να μου πεις, μετά θα δούμε ακριβώς τι κάνατε, πόσα κιλά έχασε. Η Μέμη έχασε 15 κιλά σε 6 εβδομάδες. Βγάζω τη βδομάδα του Πάσχα μέσα, τη βγάζω. Έχει χάσει 15 πόντους στην κοιλιά, 15 πόντους στους γλουτούς. 15 κιλά χάσατε. Ναι, 15 κιλά. Ναι. Και χαλαρώσαμε και λίγο μέσα στο Πάσχα, γιατί είμαστε άνθρωποι και δεν τα πάμε τώρα και αυστηρά. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι καλά, δεν μας πειράζει. Εγώ, Φέη, θα σου πω κάτι για να σου λύσω τη διαφορά. Καταρχήν, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μας στέλνεις ζωντανά ανθρώπους δικές σου να φτιάξουμε και την ψυχολογία και το σώμα. Γιατί δεν θα μας πίστευαν αν φέρναμε δικό μας άτομο. Liposonics, μία θεραπεία, ένα νούμερο ρούχα κάτω. Πόσες θεραπείες έκανες? Liposonics, τρεις. Τρεις και είναι τρία νούμερα κάτω. Καλή, γιατί δεν τις κάνατε τις κοπέλες παραπάνω. Γιατί δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε. Κάνατε μόνο τρεις. Κάναμε και άλλα μηχανήματα. Κάναμε και άλλα. Απλά το Liposonics το ρίξαμε, γιατί είναι λίγες ημέρες που μπορούμε να αναλάβουμε το σώμα. Η Μένη ήρθε στο χώρο μας με πάρα πολλά κιλά, αλλά αυτό που θέλω να πω, δεν είναι τόσο τα κιλά. Η Μένη και κάθε γυναίκα της αρέσει να βλέπει τη διαφορά και στο καθρέφτη και στα ρούχα. Δεν είναι μόνο τι λέει η ζυγαριά, γιατί η ζυγαριά αργεί να δείξει. Η Μένη μας είπε ότι έβαλε ένα παντελόνι που είχε να το βάλει 10 χρόνια. Ναι, ήταν ένα παντελόνι που το κρατάω για να θυμάμαι πώς ήμουνα. Και μπήκε σε αυτό το παντελόνι. Εκεί άλλαξε η ψυχολογία. Καλά, ναι, σίγουρα. Εκεί νομίζω παίρνεις και δύναμη για να συνεχίσεις, να προσέξεις λίγο παραπάνω τη διατροφή σου, να συνεχίσεις, να πηγαίνεις. Είναι μία θεραπεία Liposonics, ένα νούμερο μικρό, το με κοιτάς, μου αρέσει να κοιτάς και τις βέβαια. Ναι, γιατί μου λες τώρα 15 πόντι. Να το, ρώτησε και είναι τρεις. Όχι, ήταν και εγώ στην αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι εντάξει δεν το πίστευα, αλλά το είδα. Αυτό είναι ότι μάζεψα πάρα πολύ, έχασα πάρα πολλούς πόντους. Και σε πολύ γρήγορο διάστημα, δηλαδή φορά με τη φορά. Ναι. Και τώρα, παρόλο που δεν έχει να κάνει, φορά με τη φορά το σώμα και μετά από ένα μήνα, στο είχα πει και την άλλη φορά, θα δεις και άλλη διαφορά στο σώμα της. Το θέμα είναι ότι μένει ήρθε στο χώρο μας με αρκετά κιλά. Είχε να κάνει. Μιλάμε για τα Medi Cosmetic, όπως καταλαβαίνετε όλοι, σαφώς. Είναι μια θεραπεία η οποία την έχουμε, τα Medi Cosmetic. Είναι μια θεραπεία η οποία, ναι, είναι δυνατή. Έχει υψηλής τεχνολογίας υπέρχους, η οποία το Liposonics εστιάζει και σπάει το λιποκύτταρο. Μόνο στην κοιλιά κάνατε? Όχι, σε όλο το σώμα κάνατε. Όλο το σώμα. Ναι, ναι, σε όλο το σώμα για να χάσει παντού. Ναι. Το θέμα με το Liposonics είναι ότι έχει υψηλή συχνότητα υπέρχους που εστιάζει και σπάει το λιποκύτταρο. Υπάρχουν στην αγορά πάρα πολλές καλές θεραπείες, αρκετά καλές θεραπείες, αλλά έχουν χαμηλή συχνότητα υπερήχου, με αποτέλεσμα να τις απορροφάει το δέρμα. Γι' αυτό και κάναμε Liposonics. Και για να μην τρομάζει ο κόσμος ότι μπορεί να έχει αντένδειξη, μπορεί να είναι επικίνδυνο τόσο γρήγορα κιλά, έχει έγκριση από το Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων. Είναι η μόνη θεραπεία που έχει έγκριση. Άρα δεν έχει αντένδειξη, δεν είναι επικίνδυνο, είναι απόλυτα με ασφάλεια αυτό το μηχάνημα και τα αποτέλεσμα να τα βλέπεις. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό, μία συνεδρία, ένα νούμερο. Εγώ σου ξαναπεί, χαίρομαι που μου φέρνεις δικό σου μοντέλο. Κοίταξε, θα το ξαναπώ. Και εσείς μπορείτε, δεν ξέρω τώρα μέχρι το τέλος του σεζόν, εμείς τελειώνουμε την εκπομπή μας, να είμαστε καλά, τέλη Ιουνίου. Έχουν δρομολογηθεί κορίτσια για να αλλάξουν, να μεταμορφωθούν. Εάν προλάβουμε κι άλλα κορίτσια, με χαρά στέλνουν τους ή άλλους τα στοιχεία τους στο Facebook, στο προσωπικό μου λογαριασμό. Είναι τηλεθεάτριες. Δηλαδή μπορείς δεν τις ξέραμε, τις δεν είναι άτομα τα οποία έχουν περάσει από casting. Θέλω να το πω, όλα τα κορίτσια όσο έχουν έρθει εδώ, σε αυτή τη στήλη που εγκαινιάσαμε φέτος και θα τη συνεχίσουμε να είμαστε καλά και του χρόνου πιο... πιο εμπλουτισμένα, ευχαριστώ. Είναι κορίτσια τα οποία έχουν δηλώσει από μόνα τους συμμετοχή στο Facebook. Τα λέω καλά? Καλά τα λες. Λοιπόν, θα δούμε και το δωράκι από τα Medi Cosmetic. Θέλω να περάσουμε στα μαλλιά. Για να σου είμαι ειλικρινής, αγαπημένε μου Γκάρο, το Γκάρο από πού βγαίνει? Είναι αρμένικο όνομα. Είναι αρμένικο, πολύ ωραίο όνομα. Γκάρο Σεκερτζής, ο οποίος θα σπάει στο Instagram και έχει φανατική πελατεία και
Συνήθως σε προτιμούν για, για τις ωραίες αντάβεις του Παλαγιά, όπως έχω για καταλάβει. Παλαγιά, εγώ δεν σε γνώριζα και έκανα μία έρευνα στο Instagram και είδα τη δουλειά σου. Συγχαρητήρια. Γιατί προσπαθούμε να επιλέξουμε όχι τους γνωστούς μας, αλλά ανθρώπους που βλέπουμε ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους εδώ, Μαρία μου. Τι κάνατε στα μαλλιά? Το μαλλί της ήταν λίγο καρωτή. Με ρίζα. Έως πολύ. Ναι. Βασικά και ήταν καρωτή στα από μέσα. Ήταν τα από μέσα, ήταν λίγο καρωτή. Και εκεί δουλέψαμε και πιο εντυπωσιακά. Καλά, όλα αυτά είναι δικά σου. Δικά μου είναι, δικά μου. Πω, πω, φτύστε το κορίτσι, φτύστε το, μην το ματιάξουμε. Ο κύριος Γκάρος θα το ρωτήσετε. Κάναμε τεχνική μπαλαγιές. Με τη μόνη διαφορά ότι... Πρώτα της άλλαξε το χρώμα. Πολύ ωραίο, ενιαίο χρώμα της έκανες. Για έλα λίγο να δούμε κοντά τα μαλλιά. Εξήγησε μου τι ακριβώς κάνατε. Σήκω, σήκω. Δούλεψε την, να σήκω και εσύ λίγο να δούμε. Κοίταξε, εδώ ήταν, είχε ξανθά μαλλιά. Ναι. Εδώ ξανθά, από μέσα λίγο πιο καρωτή, όπως είπες και εσύ. Με περίπου δύο δάχτυλα σκούρα ρίζα. Ωραία. Οπότε. Φυσική της κλασικής Ελληνίδας. Ναι. Οπότε. Εμείς... Θα πείτε από εδώ λίγο για να δούμε. Ευχαριστώ εκεί. Εμείς πήγαμε κοντά στο φυσικό της. Ναι. Κατά ένα μισή τόνο πιο ανοιχτό. Μου αρέσει που είναι ενιαίο, γι' αυτό του ζήτησα να σηκωθεί. Δηλαδή δεν βλέπεις διαφορετικά χρώματα. Βασικά δεν βλέπεις τις γραμμές και αυτός ήταν και ο στόχος μας. Να ξεφύγουμε λίγο από τις. Και πώς τις έκανες τις αντάβεις και είναι τόσο φυσικές? Θες τα μυστικά μου? Ναι, τα θέλω. Κοίταξε, εγώ συνήθως χρησιμοποιώ έναν τρόπο συγκεκριμένο. Τα κρεπάρω τα μαλλιά. Κρεπάρεις και κάνεις αντάβεις σε κρεπαρισμένο μαλλί? Για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα, συνήθως το κάνουμε σε φυσικά μαλλιά. Δηλαδή έρχεται μία. Κρεπάρεις τα μαλλιά και κάνεις την αντάβεια σε κρεπαρισμένο μαλλί. Ναι. Εντάξει. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Την από καθένας με τον τρόπο του. Γκάρος Σικερτζής, λοιπόν, στο κομμωτήριο Γκάρος Artistic Team στην Κηφισιά. Εκεί είναι όλη η τεχνική ομάδα που δουλέψατε στον Παλαγιάς. Να συνεχίσω με τα δόντια, όπου επισκέφθηκε τον Κωνσταντίνο Δέδε και εντάξει, όλη την ομάδα του στο Golden Smile στην Κηφισιά επίσης. Ο Κωνσταντίνος ήταν φοβερός. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ για τα δόντια μου. Για να ωραίο χαμόγελο. Ωραίο χαμόγελο. Ήταν καταπληκτικός. Όλα τα παιδιά εκεί μου κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά στα δόντια. Κάναμε λεύκανση, κάναμε καθαρισμό, βάλαμε κάτι θήκες. Ήταν απίστευτο, απίστευτο. Δεν έχω ξανά, δηλαδή, το χαμόγελό μου. Τώρα μου αρέσει να χαμογελάω. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Το κορίτσι αυτό το όμορφο, η Μαρή Παρλούρ, έμαθα ότι πήγε στο χώρο της. Βλέπουμε τώρα και κάποια πλάνα και τα κάνατε όλα. Καλώς όρισες, Μαρή. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Πολύ που είμαι εδώ. Είμαι μια χαρά. Χάρηκα πολύ που η Μέμη ανανεώθηκε, άλλαξε διάθεση. Τι κάναμε, φτιάξατε? Κάναμε πεντικιούρ, κάναμε ημιμόνιμο μανικιούρ. Τα κάνεις όλα εσύ? Ναι. Μπράβο σου. Κάναμε σχηματισμό παιδιών. Ξέρεις, γιατί το λέω, γιατί συνήθως, και εντάξει, και τα κορίτσια που δουλεύουν σε ένα χώρο εξίσου καλά είναι, αλλά όταν σε πιάνει κάποιος ο οποίος ασχολείται μόνο μαζί σου και σου κάνει τα νύχια, τα χέρια, το pedicure, κάνατε μασάζ. Κάναμε και μασάζ μαζί, χαλαρώσαμε, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Τι ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν, σβήσατε και τα φώτα, βλέπω εκεί. Ναι, ναι. Ρομαντικά, ρομαντικά. Και το σχήμα στα φρύδια φτιάξατε? Βέβαια, ναι, ναι, και το σχήμα στα φρύδια. Η Γογό είναι η Νικηφορά και επιμελήθηκε το μακιγιάζ βεβαίως. Πού είστε, Γογούλα μου, εδώ, σοβαρή, σοβαρή? Είμαστε σε ένα φίλο μας, ένα κομμωτήριο ενός φίλου μας, ναι, τον Χαλάνδρη, του Πάνου. Και κάναμε εκεί πέρα λίγο δοκιμή για το μακιγιάζ της Μέμης. Ωραία επιδερμίδα όμως, εγώ τώρα τη βλέπω και από κοντά. Πολύ και μου αρέσουν πολύ τα χείλη της. Ναι, γι' αυτό τα τονίσαμε κιόλας, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι, είναι το πορτοκαλί. Χωρίς τώρα υπερβολή. Πολύ πιο μικρά, από και εγώ τη θαυμάζω, την ξαναθαυμάζω. Βέβαια και ο λαιμός έχει. Όλο, ξεπρίστηκε όλο. Έχει ξεπριστεί. Οπότε έδωσες ένταση στα χείλη. Ναι, βάλαμε λίγο βιφαρίδα στο μάτι, να το τονίσουμε. Κάναμε και λίγο contouring. Μια και το βλέπουμε. Κοίταξε, τα πλάνα είδαμε πολύ contouring, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, κάναμε. Είδαμε λίγο Kim Kardashian contouring. Κάναμε λίγο πρακτική, μετά δεν κάναμε τόσο πολύ. Αλλά να δούμε το μέτρο. Το ωραίο με τη Γογό είναι ότι ενώ βάφει, σου κάνει και μάθημα μακιγιάζ παράλληλα. Έτσι, ώστε όταν είσαι μόνη σου να μπορεί λίγο να το, να το δουλέψει. Αλλά νομίζω ότι αυτό το χρώμα στα χείλη και με αυτό το μαλλί σου πάει πάρα πάρα πολύ. Το styling θέλω να χειροκρότημα για την Ειρήνη Βάσου, η οποία ποτέ δεν βγαίνει off camera. Αλλά μου είπε, ήθελα κάτι, βλέπουμε εδώ την Ειρήνη, πολύ νεανικό και να αισθάνεται άνετα
το κορίτσι μας μέσα σε αυτά που φοράει. Mm. Πήγατε στην εταιρεία Axel, να στείλω και εγώ πολλά φιλιά στην Ιφηγένεια, την ιδιοκτήτρια. Και διαλέξατε και τη τσάντα που είναι πολύ ιδιαίτερη, όλα. Και ναι, τα παπούτσια και το παντελόνι. Όλα βεβαίως δώρο από την Axel για εσένα να τα χαρείς. Ευχαριστώ πολύ. Δώρο και από τη Ράνια Μπουτούρη τα Make Me Up Cosmetic για να βάφεσαι. Δώρο και από τη Marie Parlour. Πολύ ωραία χειροποίητα κοσμήματα που φτιάχνει το κορίτσι μας. Αλλά θέλω να δούμε και το δώρο από εσένα. Για τις φίλες τηλεθεάτες. Για όποιους ενδιαφέρονται, καταρχήν προλαβαίνουνε. Το ξανατονίζω, μία θεραπεία Liposonics, ένα νούμερο μικρότερο σε ρούχα. Όποιος ενδιαφέρει να πάρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, να ξεκινήσει, είναι 30% έκπτωση σε όποιον θελήσει να κάνει ολοκληρωμένο. Αυτό που θέλω να τονίσω. Το ολοκληρωμένο πόσες συνεδρίες έχει είναι μέσα? Είναι 6 συνεδρίες. 6 συνεδρίες, ναι, μάλιστα. Συνεδρίες. Είναι βέβαια ανάλογα με το εκάστοτε πρόβλημα, έτσι. 6 συνεδρίες είναι ένα πρόβλημα σαν τις μένες. Η μένες μου έχει κάνει 3, θα κάνει άλλες 3, φαντάζομαι πού θα φτάσει. Έχει χάσει 15 κιλά. Και θα πρέπει να χάσει 20 κιλά. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Σε πόσο καιρό βλέπεις το ένα νούμερο μείον? Από την πρώτη εβδομάδα. Το Liposonics είναι κάθε 15 μέρες. Εντάξει, ανάλογα με το πρωτόκολλο που σου βγάζει ο γιατρός. Την πρώτη εβδομάδα βλέπεις διαφορά. Άρα γι' αυτό εμείς στους 2 μήνες κάναμε 3 Liposonics. 7 εβδομάδες, 6,5 εβδομάδες, 15 κιλά. Αλλά δεν είναι μόνο τα κιλά, έχει μαζέψει παντού. Δηλαδή έχει κάνει 3 νούμερα, φοράει 3 νούμερα λιγότερο ρούχο. Και το παντελόνι πριν 10. Πριν 10 χρόνια. Να, καλά, και με 2 παιδιά, καλά θυμάμαι. Αυτό λέω, παιδιά. 2 παιδιά, συγγνώμη. Να την απολαύσουμε ξανά. Ένα χειροκρότημα σε όλους σας. Έλα, τώρα διασκέδασέ το. Pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman.